Η μόδα των Ελληνοαμερικανών επιστρέφει πλέον για τα καλά στο μπάσκετ. Η απόκτηση του Νταν Μαυρίδη από τον Άρη, το απόφυτο του Πρίνστον με τον Έλληνα πατέρα, έφερε εκ νέου στο προσκήνιο την ενίσχυση του ελληνικού μπάσκετ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η πρακτική δεν είναι άγνωστη, καθώς από παλιότερες δεκαετίες υπήρξαν παίκτες που έκαναν το ταξίδι για να αφήσουν χαραγμένο με ανεξίδηλα γράμματα το όνομά του στο ελληνικό μπάσκετ. Αν και τότε τα τεκτενόμενα στις ΗΠΑ δύσκολα γίνονταν γνωστά στα μέρη μας. Και σήμερα, οι περισσότεροι εκ των συνεχιστών τους έχουν φτάσει σε σημείο να βοηθούν εμπράκτως πέρα από τις ομάδες τους και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο Κώστας Κουφός έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στους φιλικούς αγώνες της νέας εθνικής ομάδας. Ο Ηλίας Ζούρος αναμένει την ενσωμάτωση στους αγώνες του πρωταθλητή Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό Νίκ Χαλάφη. Ο αδερφός του Πατ παίρνει την πρώτη γεύση με την καλανόλευκη στο στήθος, ενώ ο Μάικ Μπράμος, που ήρθε με τις λιγότερες τυμπανοκρουσίες, μετά τη δεύτερη χρονιά του στην Ευρώπη, αφού το Περιστέρι διαδέχτηκε η ισπανική Γκραν Κανάρια, είναι αυτός που αφήνει μεγάλες υποσχέσεις με το φαρμακερό περιφερειακό σουτ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή η λογική θα συνεχιστεί, αφού το άθλημα είναι το ίδιο σε όλο τον πλανήτη. Αλλά και από τη στιγμή που τα αποτελέσματα στην πράξη είναι κάτι παραπάνω από εθαρρυντικά για το ελληνικό μπάσκετ.